Γεια σας. Κύριε Γαβαλά, ξεκινάμε από εσάς. Λοιπόν, είσαι ένα κορίτσι που είναι αθόρυβο και αυτός ο θόρυβος που κάνει, ο παραπανήσιος, είναι δεξιά και αριστερά, κάτω από τον αγκώνα του για σήμερα, που είναι τα κρόσια. Εμένα θα μου άρεσε πολύ αυτό το ρομπ, παρέο ρομπ, πώς να το πούμε, τέλος πάντων, γιατί είμαι και λίγο συγχυσμένο, συγγνώμη γι' αυτό, αν δεν είχε αυτά τα κρόσια, θα μου άρεσε. Αυτά τα κρόσια που βάζω στις παραλίες, σπάνια μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Εδώ το γουστάρω, θα το πούμε έτσι λιγάκι πιο, γιατί έχει ωραίο χρώμα. Και είναι ωραίο με το μαγιό να καλύψει κάποιος. Και ωραία πρόταση για τις γυναίκες να το καλύπτουν μία με αυτό το πράγμα από πάνω και μία με κάτι τέτοιο κροσέ. Όσον αφορά την τσάντα και το νέκλες, δεν ματσάρονται αυτά τα δύο. Δηλαδή, θα μου άρεσε το νέκλες, η τσάντα αυτή καλύτερα να μην είχε κανένα print για να αξιολογώ αυτό που θα κόψουμε τα κρόσια. Κάνε και μία στροφή να το δω αν έχει και πίσω print τι γίνεται. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό στα πλάγια και αυτό το κρόσι λιγάκι το κάνει πιο cheap, το κάνει πιο φτηνό. Άρα λοιπόν, θεωρώ την παρουσία σου ωραία, χαριτωμένη. Βγάζω το νέκλες και βγάζω την τσάντα. Για να δώσω αυτό το βαθμό που πρέπει να δώσω. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλός ο βαθμός. Εύελιν. Δημητρά μου. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτό το κιμονό. Σου πηγαίνει και πηγαίνει και το χρώμα που έχεις επιλέξει από μέσα, το μοβ, μαζί με τη φούστα. Κάπως όλα αυτά δένουνε. Αυτό που χάνει σίγουρα είναι η παντόφλα, η οποία μου κάνει εντελώς ντόφλα πια στα μάτια μου. Είναι πολύ αδιάφορη. Είναι πολύ σαν μια χρήση είναι. Ναι, είναι σαν μια χρήση του ξενοδοχείου. Χοροδία εμείς. Τώρα, από εκεί και πέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ που επέλεξες μια μεγάλη τσάντα. Ο χρωματισμός της τσάντας με ενοχλεί. Θα ήθελα να είναι άλλες οι αποχρώσεις. Να είναι κίτρινο με πράσινο, να μην έχει καθόλου λευκό μέσα κτλ. Το καπέλο είναι υπερβολή. Ίσως έπρεπε να πας σε κάτι εντελώς διαφορετικό σαν καπέλο, για να μην παραπέμπει στα noodles. Κατάλαβες. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου, πάμε σε σένα. Ναι. Τον μπανανί που κάμισο θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι με αυτό το κιμονό το σατέν, το οποίο δεν το θέλω καθόλου να το δώσει καμία παραλία, ενώ μου αρέσει. Και αυτό το καπέλο, δηλαδή, αν κλείσει το κιμονό και βάλει το καπέλο, όπως είναι κάτι κυρίες στις παραλίες που κάνουν ωραίο μασάζ. Είναι. Αμάρεστε, εννοώ. Όχι, πάει κανονικά, έχει τα λάδια της μέσα στη τσάντα. Αυτή είναι χαρή μασάζ. Αχ, δεν σας έδειξα και την πετσέτα μου. Ναι, για δείξε μας, να μας αποτελειώσεις. Όχι. Αχ, και αυτή είναι Έπρεπε να τη δούμε αυτή την πετσέτα. Έτσι έπρεπε να αρχίσει. Έπρεπε να την απλώσει μετά τη βαθμολογία για να μην επηρεάσω. Έτσι έπρεπε να αρχίσει να επηρεάσει. Δεν πειράζει. Πόσο πολύ να τη έδωσα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε. Τώρα, άκου να δει τι έχει κάνει με αυτό το συνδυασμό. Το μαγιό αυτό, το οποίο είναι ωραίο. Μαγιό δεν είναι. Ναι. Είναι ωραίο μαγιό. Με το κιμονό αυτό και αυτό το περιδέραιο δείχνει σαν να είναι μπούστο από κορμάκι για μπούστο, σωρούχο κτλ. Δεν δείχνει πια μαγιό. Με τη φούστα μόνο και ένα λινό που κάμισε που ενδεχομένως να έβαζες έτσι όπως το περιγράφεις που το κάνω πραγματικά εικόνα και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή να είχε μια απλότητα, θα ήταν ένας ωραίος συνδυασμός και πολύ πιο cool. Δηλαδή το κιμονό δεν είναι για παραλία. Το κόσμο αυτό έχει μια υπερβολή. Σαν να κυκλοφορεί μέσα στο ξενοδοχείο μετά το μασάζ. Πώς να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο! Τέλειο, παρατηρώ τον πίνακά σου από εδώ και βλέπω ότι έχει κάνει στη μέση ένα βαθούλωμα και από τον Άσο. Όχι, βάζει απλά έναν Άσο. Είναι επικό. Λοιπόν, Δήμητρά μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Οφείλω να πω σε αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο πλατό και σε είδα, ήσουν ένα παιδί το οποίο, χωρίς να θέλω να επηρεάσω οποιαδήποτε τη γνώμη, έκανες, ρε παιδί μου, ένα pop-up στα δικά μου μάτια. Δηλαδή, έχεις μία εικόνα η οποία είναι ήσυχη, αλλά συγχρόνως επιβλητική. Δηλαδή, μου βγάζεις μία αριστοκρατία. Και μου βγάζεις κάτι που είναι. Είναι sick, ρε παιδί μου, είναι ακριβό. Τώρα, συμφωνώ ότι το να βάλεις στην παραλία ένα παρεό, μια ρόμπα, δεν ξέρω πώς θα το πεις. Ναι, μια ρόμπα.
η οποία είναι σε αυτό το υλικό, ίσως είναι, όχι ίσως, είναι λάθος. Mm-hmm. Το μαγιό σου μου αρέσει πάρα πολύ, και το χρώμα, αλλά και το κομμάτι του σχεδίου. Αυτό με μπερδεύει είναι ο συνδυασμός της τσάντας που έχει ένα pattern, με το pattern που έχει αυτό που έχεις επιλέξει να βάλεις από πάνω, σε συνδυασμό με το δίχτυ που είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ έντονη, και αυτό φορά στο λαιμό, έτσι, mm-hmm. μια πολύ έντονη πληροφορία, την οποία στα δικά μου μάτια εσύ είσαι μια κοπέλα την οποία δεν τη χρειάζεται. Με πολύ απλές, λιτές, διατηρώντας τη χρωματική παλέτα την οποία έχεις επιλέξει, επιλογές, μπορείς κάλλιστα να κάνεις σοβαρό pop-up σε οποιαδήποτε παραλία. Θα συμφωνήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά μου. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.